τεχνικό πρόγραμμα μαζί με τον προϋπολογισμό για τον κάθε Δήμο είναι τα κορυφαία στοιχεία που συνθέτουν την λειτουργία ενός Δήμου. Μόνο τεχνικό πρόγραμμα δεν είδαμε χθες. Είδαμε μια συνεχή επανάληψη εδώ και 2 χρόνια, η 3η χρονιά αυτή βέβαια, και το 2011 και το 2012 και το 2013. Το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο μας τετέθη υπόψη ήταν μια επανάληψη του προηγουμένου κατά τα 3/4 περίπου. Έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί από προηγούμενες δημοτικές αρχές και τα οποία κάποια εξ αυτών εκτελούνται βέβαια, δεν θα μπορούσαν να γίνει και διαφορετικά, κάποια άλλα τα οποία δεν έχουν καν ξεκινήσει, κάποιες στόχους που τότε είχαν μπει με το τι θα θέλαμε να κάνουμε, με το που στοχεύαμε και που μπορούσαμε να βρούμε χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δράσεις, και φτάσαμε στο σημείο την 3η χρονιά, 1,5 χρόνο σχεδόν πριν τις εκλογές, να κατεβάζουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας τι μας έλεγε. Με ποιον τρόπο θα πρέπει να διαχειριστούμε τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και της ΑΤΑ. Και μέρος της ΑΤΑ, όχι όλη της ΑΤΑ. Κοιτάξτε, ο Δήμος της Τρίπολης είναι η έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει μια ιστορία, έχει μια αξία τέτοια που δυστυχώς έχει υποβαθμιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νοείται τεχνικό πρόγραμμα αυτού του μεγάλου Δήμου να είναι στο επίπεδο αυτό που μας παρουσιάστηκε και να είναι χαμηλότερο από άλλους όμορους Δήμους πολύ πολύ μικρότερους από τον δικό μας, και όχι μόνο αυτό, αλλά να υπάρχει και μια βιομηχανία κατατμήσεων ακόμα και σε αυτά τα κονδύλια τα οποία είναι με ανάθεση και όχι με διαγωνισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν ένας Δήμος, ένας Δήμαρχος, μια Δημοτική Παράταξη, ένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ένα όραμα για αυτό το οποίο έχει κληθεί να υπηρετήσει, καλύτερα είναι να τα παρατήσουμε και να πάμε στο σπίτι μας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το ότι έπρεπε τυπικά να συνταχθεί αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, συντάχθηκε. Έκαναν υπηρεσίες στη δουλειά τους, αυτά που τους είπαν και αυτά έκαναν τα παιδιά. Το θέμα όμως είναι ότι με τον τρόπο που το συνέταξαν και με τον τρόπο που το παρουσίασαν είναι πάρα πολύ φτωχό, και δεν φταίει η κρίση σε αυτό, να ξέρετε, γιατί αυτό υπονοείται, ότι εμείς σε περίοδο κρίσης φτιάχνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Έλλειψη οράματος λοιπόν, έλλειψη στόχων, έλλειψη στρατηγικής για πώς θέλουμε αυτό το Δήμο. Επίσης να πω και κάτι άλλο, το οποίο χθες ουσιαστικά το ομολόγησαν οι εισηγητές του τεχνικού προγράμματος. Δεν έλαβαν υπόψη τους καμία πρόταση από τα δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, ξέρετε ότι είναι 78 στο σύνολο του Δήμου αυτού. Όταν λοιπόν δεν λαμβάνεις υπόψη σου κανέναν τοπικό άρχοντα με την όποια εξουσία του έχει δώσει ο νόμος και αποφασίζεις εσύ μαζί με κάποιους συμμετέρους οι οποίοι προτείνουν κάποια προγράμματα και κάποια έργα να γίνουν όπως αυτούς τους βολεύει, νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι άξιο όχι καν να το ψηφίσουμε, να το συζητήσουμε θα έλεγα. Δυστυχώς εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, η πορεία αυτού του Δήμου είναι ευθύνουσα, θα είναι ευθύνουσα. Μην περιμένει ο κόσμος να αλλάξουν κάποια πράγματα, διότι όπως προείπα, εάν δεν υπάρξουν στόχοι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αναφέρθηκε ότι το μόνο εργαλείο που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια έργα είναι το ΕΣΠΑ. Και εγώ είμαι σύμφωνος σε αυτό. Και επειδή έχω γνώση, σας λέγω λοιπόν ότι το ΕΣΠΑ ισχύει για όλους τους Δήμους, δεν ισχύει μόνο για το δικό μας ή για κάποιους άλλους. Πώς λοιπόν τόσοι άλλοι Δήμοι έχουν πολλαπλάσια χρήματα, έχουν ενεργήσει δηλαδή άμεσα στο να φροντίσουν να εκτελέσουν και να εντάξουν κάποια, να εντάξουν και να εκτελέσουν και να εκτελέσουν και στο μέλλον, και εκτελούν και τώρα βέβαια πάρα πολλά έργα, και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ πιστεύω, ήμουν βέβαιος εξ αρχής, ότι έχει χαθεί τελείως ο έλεγχος σχεδόν από την πρώτη μέρα στο Δήμο,
Δεν μπορούν, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες τις οποίες κάνουν, να μπορέσουν να πετύχουν κάτι θετικό για αυτό το Δήμο. Από ένα παράδειγμα. Εκτελούνται αυτή τη στιγμή τα μόνα έργα που ουσιαστικά εκτελούνται, όπως ξέρετε όλοι, είναι οι αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο. Και έργα τα οποία είχαν από παλιά βέβαια προγραμματιστεί και η τωρινή Δημοτική Αρχή, ως όφιλε βέβαια, έχει υποχρέωση να τα εκτελέσει. Μα ούτε και σε αυτά δεν έχουν κάνει κανένα προγραμματισμό. Βλέπετε, κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν μας την έχουν παρουσιάσει. Θέσεις πάρκινγκ δεν υπάρχει. Έκοψαν την πόλη στα τρία. Δεν ξέρει κανείς πού θα να πάει και πού να μπει ξένος, ειδικά σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρει πού να στρέψει και πού να πάει στον προορισμό του. Δεν μπορούν οι ίδιοι πολίτες αυτής της πόλης και γύρω-γύρω από εμάς, του Δήμου μας δηλαδή, να ξέρουν να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Διελήφθη η αγορά στο ιστορικό κέντρο. Ανοίξαμε μέτωπα τα οποία δεν φροντίζουμε να τα κλείνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δίνουμε συνεχείς παρατάσεις στα έργα. Και βέβαια, για να μην χαθεί το έργο, έχουμε και εμείς υποχρέωση να πούμε ναι στην παράταση. Αλλά αυτό δεν συμφωνούμε ένα έργο να ξεκινάει και να τελειώνει μετά από 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια. Πλατιάνος. Δύο χρόνια πριν την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είχαμε την πλατεία του Άρνος. Έχουν περάσει άλλα δύο χρόνια και η πλατεία του Άρνος είναι στη μέση. Και θα φάμε ενδεχομένως άλλο ένα χρόνο ή δύο, δεν ξέρω πόσο θα φάμε. Εύχομαι όλα αυτά να συντομηθούν βέβαια και να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, εμάς μας έχει ενοχλήσει, έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως, όπως προείπα, για την διασπάθηση του δημοσίου χρήματος με τον τρόπο που γίνεται η χρησιμοποίησή του. Δεν γίνεται να αναθέτουμε συνεχώς σε φίλους και γνωστούς όποια ανάθεση γίνει έργου ή όποια προμήθεια έργου γίνει. Γιατί αυτό έχει γίνει κατά κόρο μέχρι τώρα, το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές και δυστυχώς παρουσιάστηκε χθες. Σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, με αυτά τα λίγα έργα που υπάρχουν, για να δείξουν ότι κάνουν πολλά έργα, το άσπασαν σε πάρα πολλά υποέργα, με αποτέλεσμα λοιπόν να μην ωφελείται το δημόσιο όταν μια διαδικασία δεν οδεύει προς έναν διαγωνισμό ή μια δημοκρασία. Έτσι λοιπόν δεν έχω απογοητευτεί πλήρως, πρέπει κάποια στιγμή να λέμε στον κόσμο την αλήθεια και πρέπει να τη λέμε πάντα, όχι κάποια στιγμή, αλλά θα μου πείτε. Και εύλογα θα μου θέσετε το ερώτημα, δύο χρόνια τώρα δεν τα διαπιστώνετε, δεν τα βλέπετε, ας πούμε τι γίνεται. Σας λέω λοιπόν ότι σε κάθε θεσμό, το έχω πει κι άλλες φορές, όταν είναι καινούργιος, πάντα δίνεις μια πίστοση χρόνου για να μπορέσει η κάθε αρχή να δει τα βήματά της. Βέβαια πέρασαν δύο χρόνια. Και στα δύο χρόνια αυτά εμείς και τα τεχνικά προγράμματα είχαμε ψηφίσει και τους προϋπολογισμούς είχαμε ψηφίσει εν μέρη. Ενώ συνολικά την πρώτη χρονιά και μέρη τη δεύτερη. Τώρα δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Έχει παρέλθει πλέον ο χρόνος της ανοχής που όχι μόνο εμείς αλλά και οι πολίτες έχουν δώσει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς εκπροσωπώντας δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας εκεί που είμαστε. Εκπροσωπούμε τους πολίτες που κάθε μέρα μας βλέπουν, συζητούν μαζί μας, διαμαρτύρονται, απαιτούν και καλά κάνουν. Και λένε πάρα πολλά πράγματα τα οποία διαπιστώνουν. Λοιπόν, αυτή την αγωνία αυτών των ανθρώπων μεταφέρουμε και εμείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό είναι άλλωστε και ο ρόλος ο δικός μας.